Τι κάνουμε? Κοίταξε, το να πεις ότι είμαι καλά μέσα σε αυτό το την αθλειότητα που κυριαρχεί θα είναι προκλητικό. Προσωπικά είμαι καλά, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και το παλεύω έτσι όπως με τίμησες με τα λόγια σου στην εισαγωγή. Γιατί πέραν αυτού που είπες ότι η τέχνη βεβαίως από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ποτέ δεν τον άλλαξε, αλλά κυρίως στον 20ο αιώνα συνέβαλε ένα κομμάτι της τέχνης τουλάχιστον στο να κάνει τους ανθρώπους να αποκτήσουν πιο κριτική σκέψη, γιατί τον κόσμο τον αλλάζουν άνθρωποι με κριτική σκέψη και πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια ειδικότερα με τους αγανακτισμένους σε όλων των ειδών της πλατείας στην Ιφίλιο, που ενώ ξεκινάει το πράγμα από μια σωστή βάση του να αντιδράσεις για κάτι καταπιεστικό που σου συμβαίνει, στο τέλος αυτοδιαλύεται, καθότι δεν υπάρχει αυτή η κριτική σκέψη. Υπάρχει μόνο μια αγανάκτηση και μερικές φορές επιφανειακή. Χώρια που αυτά τα μεγάλα στρώματα των αγανακτισμένων πολλές φορές ποδηγετούνται από πολύ ύποπτα συμφέροντα. Θα μείνω λίγο στους αγανακτισμένους του Κιέβου, για να μην σου μιλήσω και για τους αγανακτισμένους του Καΐρου, που απεδείχθη ειδικά στο Κίεβο ότι δύο εκπληκτικές μη κυβερνητικές αμερικάνικες οργανώσεις συνέβαλαν στην αλλαγή που έγινε την κυβερνητική. Και εδώ είναι το πολύ αστείο που λέει ο Ομπάμα, που εμένα μου ήταν και λίγο συμπαθής, όχι πολιτικά, γιατί οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών κινούνται μέσα σε όρια, βεβαίως διαφέρουν από τον Μπους τον Ομπάμα ή από τον Κένεντι, ξέρω εγώ, στον Νίξον, αλλά πάντως είναι προσδιορισμένα τα όρια τους. Εν τούτης είναι αστείο να λένε ότι τώρα οι Ρώσοι είναι, το διεθνές δίκαιο είναι εναντίον, ενώ το διεθνές δίκαιο στην ανατροπή του υποτίθεται νόμιμου πρώην Προέδρου, ανεξαρτήτως της ποιότητάς του, ήταν σύμφωνο με την ανατροπή στην οποία συμμετείχαν νεοναζιστές, και όπως βλέπουμε από τους πιο σκληρούς νεοναζιστές στην Ευρώπη αυτό τον καιρό, και όπως βλέπουμε από εικόνες που έρχονται, που είναι αψευδής μάρτυρας. Λοιπόν, αυτοί οι αγανακτισμένοι, ακόμα και εδώ στην Αθήνα, που στην αρχή όλοι τους βλέπαμε με συμπάθεια, όταν άρχισαν να μου τζώνουν τη Βουλή και να μου τζώνουν τη Λιάνα Κανέλη για να της πετάνε γιαούρτι, έπιασα έναν, ναι, γιατί κανένα δύο φορές είχα πάει κι εγώ, όχι ως αγανακτισμένος, αλλά ως άνθρωπος που ήθελα να συμμετέχω σε ό,τι γίνεται ακόμα και στον δρόμο. Και λέω, με συγχωρείς, το κουκουέ ρε φίλε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, κυβέρνησε ποτέ αυτόν τον τόπο για να μου τζώνεις, για να ρίχνεις γιαούρτι στην Κανέλη και με κοίταγε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το ζήτημα, το οποίο θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, της μη κριτικής σκέψης, σημαίνει πολύ επικίνδυνα πράγματα. Να σου πω κάτι το οποίο πιθανόν και να με ρωτούσες, αλλά το θέτω εγώ εκ των προτέρων. Η ιστορία με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Ναι, με πρόλαβες. Ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, η ιστορία με το ποτάμι. Λένε όλοι, δεν έχει θέσεις. Εγώ σου λέω ότι έχει και παραέχει. Και ποια είναι αυτή? Ουδεμία θέση σημαίνει θέση υπέρ του συστήματος. Γιατί όταν δεν σκέφτομαι και δεν λέω στον κόσμο, ποιο είναι αυτό ρε φίλε που δημιουργεί αυτή την κατάσταση? Του το είπε ακόμα και ο Νίκος Χατζηνικολάου κάποια στιγμή, ότι ωραία ρε φίλε, έρχεσαι στην κυβέρνηση και χρειάζεται φόροι. Ποιον θα φορολογήσεις? Γιατί δεν μας το λες? Με ποιους είσαι? Πώς είσαι με ποιους είσαι? Είναι απίστευτο. Η μη θέση σημαίνει υπεράσπιση αυτού που συμβαίνει τώρα. Και αυτό το κομφούζιο που πολλές φορές δημιουργείται μέσω του διαδικτύου, όπου εκεί η ανωνυμία, ενώ ήμασταν όλοι εναντίον της επωνυμίας με την έννοια ότι ασκεί εξουσία η επωνυμία, και το έχω πει πρώτος εγώ που έχω ένα επίθετο. Έτσι. Γνωστό, έχω πει ότι ασκεί εξουσία δυστυχώς η επωνυμία. Η ανωνυμία από την άλλη μεριά είναι ένα πράγμα του εμπάτε σκύλια λέστε,
και χωρίς να χρειάζεται να πεις τίποτα, λες κατεβαίνω ως κόμμα και θα βάλω, θα φτιάξω 5 βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Κάτσε ρε παιδί μου, τι θα φτιάξεις 5 βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Πες μας αυτή τη στιγμή αυτή αφέμαξη στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στον κατακαιρματισμό της μεσαίας τάξης που ήταν ο στυλοβάτης της οικονομίας μέσα στον καπιταλισμό εδώ στην Ελλάδα. Το σχεδόν 32% των ανέργων. Μας μιλάς γι' αυτό και άσου βρεφονιμπιακούς σταθμούς ως τριτεύον ζήτημα. Θάνο Μικρούτσι, και θα επανέλθω σε αυτό. Θέλω να σε μαλακώσω λίγο και θέλω να μου πεις. Δεν μαλακώνω με τίποτα. Το βλέπω. Θέλω να μου πεις τη Δευτέρα, εδώ στο Μήλος Κλαμπ στο Ηράκλειο, ναι, μία εμφάνιση με τη Ρένα Αντωνοπούλου. Με τη Ρίτα. Με τη Ρίτα, συγγνώμη. θέλω να μου πεις. Με τι φορά, με τι αντίληψη έρχεσαι? Ναι, θα σου πω, σου μιλάω ειλικρινά. Είναι καταρχήν, θέλω να το πω αυτό, αν και πια αυτοί που με παρακολουθούν το ξέρουν, αλλά το λέω και για όσους παρακολουθούν την εκπομπή σου, ότι εγώ έρχομαι με ένα τρίο, δηλαδή η Ρίτα, εγώ στο πιάνο και ο Θήμιος Παπαδόπουλος από πνευστά, και είναι μία φόρμα με την οποία θα πάμε από τον επόμενο Οκτώβρη στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή αυτό που θα κάνω στο Ηράκλειο είναι αυτό που θα κάνω τον Οκτώβρη στο Παρίσι. Δεν υπάρχει κάποιο κόντο ή επειδή παίζω σε μια μουσική σκηνή στην περιφέρεια θα κάνω κάτι απλό. Κάνω κάτι πολύ δύσκολο για μας, πολύ άμεσο για τους ακροατές, και με την εξής παρατήρηση, ότι οι φόρμες οι οποίες μπορούν να φτάσουν στην ουσία του τραγουδιού, που το τραγούδι μας ίσως είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε από την εποχή του Τσιτσάνη, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη μέχρι τις μέρες μας, είναι 70 χρόνια που ακουμπάει στην ελληνική κουλτούρα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μπορεί να φτάσει στην ουσία όταν το απογυμνώσεις. Το έχει πει εκπληκτικά ο Γιώργος Εφέρης λίγο πριν πεθάνει, στη δεκαετία του 60, είπε φορτώσαμε το τραγούδι μας με πολλά στολίδια, καιρός να το απογυμνώσουμε για να φτάσουμε στην ουσία. Χρειάζονται βέβαια τρεις ερμηνευτές οι οποίοι να πεθαίνουν στη σκηνή για να ξαναγεννιόνται με την έννοια μιας απόλυτης δεξιοτεχνίας. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου και δεν θα το κάνω. Θα πω όμως ότι η Ρίτα είναι η μοναδική ολοκληρωτική φωνή που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, όπως στο παρελθόν υπήρξε η Μαρία Δημητριάδη ή η Φλέριντα Ντονάκη. Και από την άλλη μεριά, ο πιο σπουδαίος μουσικός που έχουμε στην Ελλάδα και από τις καλύτερες μονάδες στην Ευρώπη, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, είναι εντυπωσιακός σε ένα μαραθώνιο τριών και πλέον ωρών που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα από τους τρεις ανθρώπους. Στο δε πρώτο μέρος θα μπορούσα να δώσω και ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ότι πρόκειται για ένα πολιτικό καμπαρέ για τρεις. Άρα έρχεσαι με συγκεκριμένη φορά στο πρώτο μέρος. Α, ναι. Ποια είναι, εγώ την είδα, αλλά θέλω να το μεταφέρεις εσύ. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου φέτος στις εμφανίσεις, διψά? Εσύ την είδες, έτσι. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι τόσο συγκινητικό και τόσο που με κινητοποιεί, που όταν γράψανε κάποιες εφημερίδες ότι δήμαρχος στην Αθήνα θα κατέβει ο Θάνος Μικρούτσικος, βγήκα και έκανα μια δήλωση για να διαψεύσω αυτό το γεγονός, ότι ρε παιδιά, από δήμαρχος πλητήρας θέλετε να γίνω. Σαφές. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει και πολύ είναι το μόνο που με κινητοποιεί, γιατί το ζήτημα δεν είναι όπως είδες οι απόλυτες γεμάτες αίθουσες, με την έννοια ότι εδώ στην Αθήνα προηγούμαστε ενός μηνός, δηλαδή είναι κλειστά για τον επόμενο μήνα οι παραστάσεις μας, όσο ο τρόπος που και εσύ είδες στην παράσταση, δηλαδή ο ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας. Έχει διάλογο, έχει μέθεξη, έχει πολλά. Ναι, και όταν έρχονται πίσω στα καμαρίνια, γιατί οι μισοί σχεδόν που κατεβαίνουν έρχονται στα καμαρίνια, αυτά που εισπράττουμε εγώ και οι συνεργάτες μου είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά, ξέρεις, δεν μένουν στο επιδερμικό, που εντάξει, σε έναν γνωστό καλλιτέχνη μπορεί ένα
κομμάτι του κοινού να είναι και πιο επιδερμικό κτλ. Πολλές φορές τα κριτήρια γιατί μ' αρέσει κάτι, δεν μ' αρέσει, ποικίλουν. Εδώ είναι σαν να το πιάνουν όλοι στην ουσία του πράγματος. Ντρέπομαι, ειλικρινά σου μιλάω, ντρέπομαι να μεταφέρω αυτά που μου λένε, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά και σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που με κινητοποιεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πες μου κάτι, το γεγονός ότι ο κόσμος ανοίγει το αυτή την ψυχή, το μυαλό, τα πάντα, την καρδιά σε μία εκφορά κοινωνικού, δεν θα το λέγα αμίγως πολιτικού πια, κοινωνικού πολιτικού τραγουδιού. Ναι. Λέει κάτι για συνθέτες σαν τον Θάνο Μικρούτσικο. Ναι, θα σου έλεγα το εξής για να είμαι δίκαιος. Το δικό μου πολιτικό ή κοινωνικό ή εν πάση περιπτώσει τραγούδι, έτσι όπως του βάλουμε οποιαδήποτε ταμπέλα, δεν σταμάτησε ποτέ να εκφράζει κάθε φορά τους νέους. Απλώς μπορεί να χανότανε μέσα στον κυκαιώνα μιας εκπομπής lifestyle από τον μέσο όρο των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, ειδικά του λεκανοπεδίου. Δηλαδή, εσύ που ζει στο Ηράκλειο, να μην έπιανε το 2003 τη δουλειά μου, σε διαβεβαιώνω ότι υπήρχε ένα πάθος σαν προηγουμένου. Βεβαίως, στα 4 χρόνια του μνημονίου, το πάθος αυτό έχει αυξηθεί και ως ποσότητα και ως ποιότητα. Και είναι φυσιολογικό για έναν απλούστατο λόγο. Αυτό το τραγούδι, που είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη και χωρίς να είμαι σοβινιστής, γιατί ξεκίνησε στη δεκαετία του 40 με τους τελευταίους ρεμπέτες με επικεφαλή στον Τζιτσάνι. Έτσι. Και στη δεκαετία του 50 προέκυψαν οι δύο ογκόληθοι που λέγονται Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης. Στη δεκαετία του 60 και αρχές δεκαετίας του 70 η γενιά η δικιά μου, με πρόσωπα όπως ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Σαββόπουλος, ο Μακαρίτης, ο Λοΐζος, ο Μούτσης, εγώ ως τελευταίος χρονολογικά. Αργότερα στη δεκαετία του 70 άρχισαν να προκύπτουν και άλλοι συνθέτες όπως ο Κραουνάκης και νεότεροι, αλλά στη δεκαετία του 80 έρχεται η πρώτη φουρνιά των τραγουδοποιών με επικεφαλής τους πρίγκιπες, τον Χάρη και τον Πάλο Κατσιμίχα, τον Μαχαιρίτσα, τον Μάλαμα, τον Τζακνί, τον Πορτοκάλογλου. Η γενιά του 90 παράγει και άλλους τραγουδοποιούς και συνθέτες, σημαντικά πρόσωπα όπως είναι ο Περίδης, ο Θαλάσσης Παπακοσταντίνου, ο Χθιβαίος, ο Πασχαλίδης, ο Δελιβοριάς και ένα σωρό που ξεχνάω και να με συγχωρούν, και στη δεκαετία του 2000 προκύψουν και άλλα πρόσωπα. Αν σε αυτά προσθέσεις απίστευτους τυχουργούς με επικεφαλή στον διαχρονικό Γκάτσο και την Παπαγιανοπούλου του 50, συνεχίσεις με Μάνο Ελευθερίου, Άλκη Αλκαίο, Κώστα Τρυπολίτη, συνεχίσεις με τους πιο σημερινούς και βάλεις και όλους τους τραγουδιστές υψηλών προδιαγραφών από τον Πυθικό της τον Καζατζίδη, της δικής μου γενιάς, Μητροπάνο, Μητσιά, Παπακοσταντίνου, Αλεξίου, Μαρία Δημητριάδη την απίστευτη, Φλέρι Νταντονάκη την απίστευτη, Μαρία Φαραντούρη την παγκόσμια, και φτάσεις μέχρι τη Ρίτα Αντωνοπούλου, έχεις μια τέτοια αλυσίδα μεγάλων και μικρότερων κρίκων που δεν μπορείς να βρεις όμοιο σε άλλη κουλτούρα στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι ένα αγκονάρι. Και ο άλλος, ακόμα κι αν παρασύρθηκε από την εκπομπή αυτού του πράγματος που στα χρόνια της πλαστής ευμάρειας λέγε με Σιμίτη Καραμαλή, εκπεμπότανε από το Μέγκα, από τον Αντένα, να τα ονοματίζουμε δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με αυτές τις εκπομπές, αντιλαμβάνεσαι ότι το αποκούμπι του είναι αυτό. Το αποκούμπι του είναι αυτό. Και για καλλιτέχνες, συνθέτες, στιχουργούς, το αποκούμπι τους σε αυτές τις τραχές μέρες που έχει πολύ ξηρασία και θέλει πολύ νερό να κουβαλάς για τα επόμενα χρόνια μαζί σου, ποιο είναι? Α, τώρα εδώ θα σε εκπλήξω λέγοντάς σου ότι έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, οι χειρότερες μέρες μας ήταν στην πλαστή ευμάρεια του Σιμίτη. Α. Διότι εκεί αισθανόσουν, δηλαδή υπήρχαν περιοδικά τα οποία κυριαρχούσαν και θα τα ονοματίσω πάλι. Τα downtown. Αυτά του Κωστόπουλου. Μια φορά ένα από αυτά είχε κυκλοφορήσει, άκου να δεις, με τρία πρόσωπα εξώφυλλο. Το ένα ήταν του Μίκη, το άλλο το δικό μου και το άλλο του Θόδωρου Αγγελόπουλου,
και έλεγε οι τρεις out. Δηλαδή είναι, ήταν η Βύση, η Βανδύ, δεν ξέρω ποιος άλλος, και αυτοί οι τρεις ήταν out. Και άσε με μένα έξω. Μίκης Θεοδωράκης, Θόδωρος Αγγελόπουλος out. Αυτοί όλοι οι καραγκιόζηδες που τώρα κρύβονται, έτσι μας βγάζανε και παρασυρώταν ένα κομμάτι του κόσμου, γιατί βέβαιως το γούστο και η συνήθεια διαμορφώνονται από την εκπομπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πολύ σωστή επισήμανση. Και από τις περίφημες λίστες. Είμαστε στην εποχή των λιστών και λιστών. Με ήττα και γιώτα. Εγώ αισθάνομαι τη δυσκολία τότε. Τότε. Τώρα λες ότι είναι πιο καθαρά, πιο ορατά. Τώρα είναι πιο καθαρά και να σου πω και κάτι. Εγώ μένω στο ΜΕΤ στην Αθήνα και βγάζω ένα καταπληκτικό σκυλί, το οποίο είναι κριτικό σκυλό. Από την Κρήτη το έχω πάρει. Εκεί δίπλα από τα Καπεδανιανά, από ένα χωριό. Τη λατρεύω τη Σύλλα και τη βγάζω βόλτα κάθε μέρα. Και προχτές, πριν από λίγες μέρες συνέβη αυτό, όπως την έβγαζα απέναντι σε έναν τοίχο, γράφανε κάτι παιδιά νέα, 17-18 χρονών, ένα σύνθημα. Και έλεγε το εξής, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου το πιο πολιτικό σύνθημα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έλεγε, μόνος σου μπορείς να τρέξεις γρήγορα. Μαζί μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Πω. Και το θεωρώ εκπληκτικό και εισάγω, γιατί ξέρω τι γίνεται, ότι μαζί πρέπει να είμαστε στο Αρκάδι την Κυριακή. Α, με πρόλαβες. Μα σε προλαβαίνω σήμερα και σε ποτάμι και σε Αρκάδι. Λοιπόν, μαζί πρέπει να είμαστε στο Αρκάδι, γιατί είναι η ζωή μας αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η ζωή μας και από κάθε άποψη είναι και η ζωή μας, η ζωή μας δηλαδή, αλλά είναι και η επιβίωσή μας, με την έννοια ότι αυτός ο άλλος τρόπος παραγωγής που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα δεν είναι να μας σερβίρουν τα χημικά στο πιάτο στη Μεσόγειο οι κύριοι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν θα διεννοούνται στα παράλια της Βοστόνης να το κάνουν αυτό, αλλά με πολύ άνεση στους τριτοκοσμικούς της Ευρώπης και της Αφρικής το κάνουν. Ξέρω ότι έχεις και ένα πάθος με τη Μεσόγειο, την αγαπάς, την τραγουδάς, έχεις επιλέξει την Κρήτη ως δεύτερο σπίτι. Να σου πω πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκοινιά, λέει το ερωτικό του Αλγιαλκαίου, το με μια πυρόγα φέρνεις και γυρίζεις. Πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκοινιά. Αυτά τα σκοινιά πάνε να μας βάλουν τώρα και δεν πρέπει να το δεχτούμε και πρέπει όλοι καταρχήν, θα έλεγα όλοι, καταρχήν ξεκινάω όλοι κριτικοί, ανεξαρτήτως τι ψηφίζουν, τι πιστεύουν, είναι η επιβίωσή τους. Όλοι οι κριτικοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Το μαζί μπορούμε να πάμε μακριά, εδώ βρίσκει θέση. Για μένα και όλοι οι Έλληνες, και είναι και καινούργια αθλειότητα της κυβέρνησης, που ενώ προεδρεύουμε υποτίθεται στην Ευρώπη, δεν βγάζουν κύχλια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια, ούτε τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τίποτα, δεν είναι υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα και εδώ να σου αποκαλύψω ότι σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης έστειλα τα χαρτιά. Πω. Έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος καλά κάνει στα νομικά. Να καταλαβαίνει, να τα λέμε. Στο Αρκάδι λοιπόν όλοι μαζί μπορούμε να πάμε πολύ μακριά, λέει ο Θάνος Μικρουτσικός. Έχω εδώ έναν φίλο σου ακροατή που στέλνει την καλημέρα του αγωνιστικά, αλλά λέει, Θάνο Μικρούτσικε, μόνο πολιτικό κοινωνικό τραγούδι τη Δευτέρα το βράδυ ή και λαϊκό? Το λαϊκό δεν είναι πολιτικό, αμιγός? Βεβαίως. Είπα για το πρώτο μέρος που είναι ένα πολιτικό καμπαρέ για τρεις. Δεν μίλησα για το δεύτερο μέρος, γιατί ο φίλος αν μας ακούει πρέπει να του πω ότι η πυρόγα θα είναι εκεί, να πάρει τη ρόζα που θα είναι εκεί, με όλους που είμαστε πάντα γελαστοί και γελασμένοι, είναι όλος μου αυτός ο κύκλος εκεί. Όλα αυτά τα τραγούδια, Τσιτσάνης είναι εκεί, άρα λοιπόν θα καλυφθεί απολύτως και βεβαίως και τα λαϊκά τραγούδια που έχω γράψει έχουν πολιτικά στοιχεία, γιατί το πάντα γελαστή και γελασμένη και μόνο ο τίτλος του έχει ένα πολιτικό νόημα, όπως και το περίφημη ρόζα που τραγούδησε ο Μητροπάνος, που λέει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή, και αυτό Αλκαίος
και εγώ που το μελοποίησα, το λέμε από το 1986, γιατί αυτό το έχω μελοποιήσει το 86, ήταν στα σιρτάρια 10 χρόνια και το 96 εκδόθηκε. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά και ο φίλος καλά θα κάνει να είναι εκεί. Θα είναι πολλοί κόσμος και δεν ξέρω πώς θα χωρέσει. Μιας και το ανέφερες για τον Δημήτρη Μητροπάνο, στην παρουσίαση του προγράμματος στην Αθήνα, έκανες μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα τραγούδι που λίγοι το ξέρουν ότι το αγάπησε τόσο πολύ. Ναι, την Dolores. Θέλεις να μάλιστα, το... Ναι, και μάλιστα ξέρεις, αυτό που διηγήθηκα ήταν απολύτως αληθές. Δηλαδή τρώγαμε και μου είχε πει για τον Κότσιρα που ήταν τότε στα πρώτα του βήματα, με ένα δίσκο είχε κάνει. Και δεν ξέρω, γιατί ο Δημήτρης ήταν, ο κόσμος τον αγάπησε ως φωνή, τον αγάπησε ως ήθος, γιατί το ήθος φαίνεται μερικές φορές. Σωστό. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι πόσο γενναιόδωρος ήταν από κάθε άποψη. Δηλαδή δεν ξέρω, όλοι μας, εντάξει λέω όλοι μας γιατί βάζω και τον εαυτό μέσα χωρίς αυτό να ισχύει, αλλά το κάνω για λόγους δημοκρατικούς, στο χώρο αυτό έχουμε ανασφάλειες. Ο Δημήτρης δεν φοβόταν να πει πολλά μπράβο και κυρίως σε νέους ανθρώπους. Και αυτό που διηγήθηκα εκεί πέρα μου το είχε πει. Ότι θα ήθελε αυτό το τραγούδι που λέει τον ξέρεις το μικρό, εννοούσε τον Κότσιρα, γιατί τότε ο Κότσιρας πριν 20 χρόνια ήταν 20 τόσο χρονών και έκανε τα πρώτα του βήμα. Μεταξύ γινόταν στρελής με αυτό το δίσκο, ρόζες, πάντα γελαστή και τα λοιπά. Του λέω ναι, σ' αρέσει, του λέω πολύ μ' αρέσει, νομίζω έχει πορεία να κάνει, στον πρώτο δίσκο τώρα. Μου λέει ξέρεις πόσο αγαπώ το για μια Dolores, αυτό που λέει στου αιώνα την παράγκα, στρώσε τον ιερό σου μάγκα. Που όμως στη δημοσιότητα το είχε φάει η Ρόζα και το πάντα γελαστή, κάποια στιγμή δοκίμασέ το με αυτόν. Και το είχα δοκιμάσει πέρσι το καλοκαίρι στο Ηρώδιο και έγινε χαλασμός κόσμου. Δηλαδή, γιατί ο Γιάννης πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ένας τραγουδιστής που έχει τη δυνατότητα να πει μεγάλα κομμάτια του φάσματος, στη γενιά του είναι ο πιο ολοκληρωμένος αναμφισβήτητα. Και έτσι το παίξαμε όταν ήσουν εσύ επάνω στην Αθήνα, το παίξαμε στη μνήμη του Δημήτρη και... Λοιπόν, εδώ βλέπω ακροατές, δεν σε αφήνουν εύκολα. Ξέρω ότι θέλεις κάποιες στιγμές ανάπαυλας, αλλά λέει εδώ ένας ακροατής. Πείτε στον κύριο Μικρούτσικο ότι στην εποχή του ο Μπρέχτ περιέγραψε ενορατικά, χωρίς να είναι προφήτης, δεν είχε μεταφυσικές αυταπάτες, την κατάσταση ενός κόσμου που άλλαζε βίαια. Σήμερα θα του πω το εξής του φίλου μας, συμφωνώντας απολύτως με αυτό που λέει. Οι μεγάλοι ποιητές δεν είναι ενορατικοί με την έννοια της προφητείας. Έχουν όμως ένα κριτήριο, ορισμένοι από αυτούς, και βλέπουν πράγματα που υπάρχουν στο μεδούλι της πραγματικότητας, απλώς δεν είναι τόσο φανερά για τους πολλούς. Ως εκ τούτου, αυτός είναι ο λόγος που ο Μπρέχτ προείπε πράγματα που βγήκανε μετά. Και μάλιστα θα πάρω ένα τραγούδι μου το οποίο ο Μπρέχτ το έγραψε το 1935 και εγώ το μελοποίησα το 1976-77, δηλαδή ο Μπρέχτ, είναι τραγούδι 80 χρόνια πίσω από πλευράς Μπρέχτ και 40 περίπου χρόνια πίσω από πλευράς Μικρούτσικου. Λοιπόν, το Άννα μην κλαις. Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε Βερεσέ από τον Μπακάλι. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι. Δηλαδή, εάν το βάλεις στον Μπακάλι σούπερ μάρκετ, το αντικαταστήσεις, εκφράζει απολύτως τη σημερινή κατάσταση. Ακριβώς γιατί η ρίζα και το μεδούλι του καπιταλισμού είναι το ίδιο, και οι αλλαγές έχουν συμβεί πολλές, αλλά με το ίδιο στοιχείο εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, των υπερκερδών βλέπουμε τώρα στην κρίση ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και λιγότεροι λόγω του σκληρού ανταγωνισμού, οι φτωχοί φτωχότεροι και περισσότεροι. Και εδώ να πω και στο φίλο μας και σε όλους που μας ακούνε ότι η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα που είναι μοχλός του παγκόσμιου καπιταλισμού είπε το εξής εκπληκτικό στον Ταβός πριν 2 μήνες, αναζητήστε το στα πρακτικά της συνεδρίασής τους, ότι 88 πρόσωπα στον πλανήτη σήμερα
ισοδυναμούν από πλευράς οικονομικής με 3,5 δισεκατομμύρια πολίτες. Αυτό λοιπόν το πράγμα το πρωτοφανές έχει υποθεί από ποιητές επίπεδου Μπρέχτ και μάλιστα ένα κομμάτι της παράστασής μου είναι αφιερωμένο σε 6-7 από αυτά τα κείμενα και τα τραγούδια, ακόμα και στην εμφάνιση του νεοναζισμού έχουν υποθεί τα πράγματα που εμφανίζεται πάλι και γιατί. Τώρα, μένει να απαντήσω στο ότι εντάξει ο Μπρέχτ τα είπε, σήμερα τώρα αν τα λέει κάποιος άλλος. Καταρχή, υπάρχει ένα θέμα, επέτρεψε μου, υπάρχει ένα θέμα. Συγγνώμη. Δηλαδή με εξαιρέσεις που τις ψάχνεις μετρημένες στο δάχτυλο, μία εκ των οποίων είσαι εσύ. Σήμερα ο κόσμος της τέχνης και της διανόησης, με συγχωρείς Θάνο μου, ναι, μάλλον περισσότερο κυβίζεται και συνοθείται στα τηλεοπτικά παράθυρα για άλλου είδους, ναι, ναι, καταστάσεις. Θα μου επιτρέψεις να απαντήσω, απαντώντας όμως και σε αυτό του ακροατή, ότι εκτός από το γεγονός ότι ισχύουν τα μεγάλα κείμενα όπως, ναι, ειδικά ο Μπρέχτ, και ισχύουν σήμερα με την έννοια ότι η διαχρονικότητα ξαναγίνεται επικαιρικότητα απολύτως, εν τούτης ακόμα και στον τομέα μιας τέχνης της καθημερινότητας, δεν το λέω υποτιμητικά υψηλών προδιαγραφών, αλλά με την έννοια του τραγουδιού σε σχέση με άλλες μορφές, θα μου επιτρέψει να του πω ότι ο Τρυπολίτης το 89 όταν έλεγε, έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε, προέβλεπε πράγματα, ή όπως είπα προηγουμένως ο Αλκίος, πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή το 86 ή ακόμα περισσότερο το 82, 78 επί της ουσίας, 82 το βγάλαμε, ότι εδώ είναι Αττική Φεόντα Μάρη και εγώ ένα πεδίο βολής που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι, και πολλά άλλα κείμενα με τα οποία εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ανθρώπων, ή λίγο πιο πίσω ο Μανώλης Αναγνωστάκης, όμως δηλαδή και ήθελα ακόμα πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή την κοινωνία, από εκεί και πέρα, ποιος τα φωτίζει, πόσο τα φωτίζει και αν τα φωτίζει, πόσοι διαμεσολαβητές το κάνουν όπως εσύ καλή ώρα τώρα, αυτό είναι υποσυζήτηση. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι αν στο τηλέφωνο στη θέση σου ήταν ο Πρετεντέρης, θα με ρώταγε τίποτα από αυτά. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα των καλλιτεχνών, είναι και θέμα των διαμεσολαβητών. Και έρχομαι να σου πω και σε όλους, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό, το οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι της τέχνης δεν μιλάνε. Μ' αρέσει σήμερα, πολύ μ' αρέσει. Ναι. Καλά το κάνεις. Άκουσε με. Τρεις κατηγορίες υπάρχουν στους διανοούμενους ανθρώπους της τέχνης και στους καλλιτέχνες. Πρώτη κατηγορία. Οι άνθρωποι που ενσωματώνονται στο σύστημα. Ο Γκράμψη τους ονομάζει οργανικούς διανοούμενους του συστήματος. Και έχουμε ούκο λίγους. Ας πούμε ο Στουρνάρας ήταν ένας οικονομολόγος ενσωματωμένος πολύ πριν γίνει υπουργός. Ήταν αυτός ο ανόητος που έλεγε ότι αν αυξηθούν κατά 10.000 οι ταξιτζίδες θα πέσει η τιμή της σημαίας. Άκου βλακεία με παράσημο London School of Economics. Όταν τα χρήματα τις 4-5 ευρώ που παίρνει ένας ταξιτζής εξαρτώνται απολύτως από την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, ήθελα να μας φορτώσουν άλλες 10.000 ταξί στην Αθήνα, να μην μπορεί να κουνηθεί κανένας και να μείνουν όλοι οι ταξιτζίδες άνεργοι, γιατί λέει θα κόστιζε 30 λεπτά λιγότερο η διαδρομή Σύνταγμα Πατήσια. Τέτοιες ανοησίες από τους οργανικούς διανοούμενους δεν είναι βλάκες όμως. Το κάνανε για να εκφράσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό είναι η μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι άνθρωποι οι οποίοι κουράστηκαν και πήγαν σπίτι τους. Σου μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, τους σέβομαι. Δεν είμαι από αυτούς. Αλλά τους σέβομαι, δεν μπορεί να μην τους σεβαστείς, γιατί ο καθένας είναι και μια προσωπική περίπτωση. Μπορεί να το πάλεψε, μπορεί να κουράστηκε, μπορεί να ιτήθηκε. Η ζωή είναι μικρή, δεν έχει και πολλά περιθώρια. Αν θες να κάνεις και τη δουλειά σου, η οποία έχει και μια σημαντικότητα από μόνη της. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία,
αυτών που αμήνονται στο σύστημα. Και οι οποίοι, εάν δεν θέλουν να είναι στο βουνό και σε ένα γυάλινο πύργο, μπορεί και να βραχούν από το σύστημα και να λασμωθούν από το σύστημα και να πέσουν κάτω. Δες τους αυτούς ως ισορροπιστές σε ένα σκηνή. Ο ισορροπιστής, ακόμα και ο καλύτερος στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση μια, δυο, τρεις φορές να μην πέσει. Το στοίχημα είναι να σηκωθεί και να συνεχίσει. Αυτή είναι και η μοναξία του σκηνοβάτη, για να το πάω. Και ακριβώς αυτή η τρίτη κατηγορία υπάρχει. Τώρα, αν φαίνεται πολύ έντονα, να ρωτήσεις τους διαμεσολαβητές. Το συνάφι μου, κατάλαβα το τι λες. Το συνάφι σου, γιατί εγώ ξέρω πρόσωπα από τον κύκλο μου που έχουν τις απόψεις που εγώ τώρα σου εκφράζω, που δεν έχουν, δεν έχει βγάλει καμία τηλεόραση και κανένα μεγάλο ραδιόφωνο, που τυχαίνει να βγαίνω εγώ, είτε γιατί είμαι πολύ γνωστός, είτε γιατί τους ενδιαφέρει και λίγο ως αποενοχοποίηση, κατάλαβες. Δεν μπορώ να πω τίποτα, παραδίνομαι. Εγώ προτρέπω απλά σε όσους θα έχουν τη δυνατότητα να αρπάξουν αυτή, να δράξουν αυτή την ευκαιρία της Δευτέρας το βράδυ. Θα είναι ένα λιώτικο βράδυ, γιατί τελικώς ο Θάνος Μικρούτσικος περιπέζει και λιγάκι τον καναπέ μας. Δεν χαϊδεύει τα αυτιά ούτε του δικού μας καναπέ, κανενός. Αλλά με μεγάλη τρυφερότητα ακόμα και τους καναπεδάτους, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν μπορείς εύκολα να τους βάλεις όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι. Σωστό. Γιατί δεν ξέρεις, ας πούμε, για την προσωπική περίπτωση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είδα και στενοχωρήθηκα πολλά πρόσωπα από αυτούς τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ που βγαίνανε, ας πούμε, τις πρώτες μέρες αυτού του κλεισίματος που έγινε λαύρη. Και τώρα τους βλέπω στη δημόσια τηλεόραση. Δυσκολεύεσαι να το πεις, θα καταλαβαίνω. Όχι, τους βλέπω στη δημόσια τηλεόραση. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς απευθύνθηκαν σε μένα να πάω εκεί. Τους είπα δεν πάω. Όσο δεν αλλάξουν τα πράγματα και δεν γίνει μια νέα τοποθέτηση, εγώ δεν πάω εκεί. Αλλά για την κάθε... ενώ με στενοχωρεί αυτό. Ναι, ναι, δεν μπορείς να ισοπεδώνεις. Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι κρύβει η τάδε κοπέλα των 700 ευρώ αν έχει τρία παιδιά και πεθαίνουνε. Θα μου πεις και οι άλλοι άνεργοι. Εντάξει, είναι μια συζήτηση, αλλά δεν θέλω να είμαι σκληρός. Και μάλιστα σκληρός εκ του ασφαλούς. Μιας και είπες άνεργοι, να κλείσουμε με αυτό που οδηγούμαστε τον 21ο αιώνα, πολύ πιο πίσω και από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στρατιές ανέργων, στρατιές μεταναστών, Θάνο Μικρούτσικε, η ήχη δεν μπορεί να είναι τόσο τρυφερή όμως. Η ήχη δεν μπορεί να είναι τόσο τρυφερή, εντάξει, σου απαντώ για μένα, ναι, δεν μπορεί να είναι σε ό,τι με αφορά. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι τώρα ένα βιολί το οποίο να μας ανουρίσει. Αν και το παιδί μας και το εγγόνι μας πρέπει να ανανουριστεί. Η ήχη, εγώ θα το βλέπω αυτό, ένα βιολί να παίζει σε ένα background με ήχους, με θόρυβους, από κρόταλα, από σκληρά πράγματα, αλλά να ηχεί αυτό το βιολί σαν η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε την πόρτα να πάρουμε φως και αέρα.